για ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας και αδιαφορία των ελεγκτικών μηχανισμών που δεν παρεμβαίνουν με αποτέλεσμα να επικρατούν συνθήκες εργασιακής ζούγκλας στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο ΧΙΤΑ Παλαιοκάστρου, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η τοπική οργάνωση ΣΕΡΟΝ του ΚΚΕ. Η τοπική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας καλεί την κυβέρνηση και τις δημοτικές αρχές να αναλάβουν τις τεράστιες ευθύνες τους και να μην πετούν τον μπαλάκι αλλού, ούτε να κρύβονται πίσω από δίθεν ανθρώπινα λάθη. Να σταματήσουν τώρα το επαναλαμβανόμενο έγκλημα και να πάρουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, επισημαίνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση, καλώντας τους ίδιους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να περιφρουρήσουν την οργάνωση της πάλης, τα δικαιώματά τους σε ζωή και μεροκάματο και να απαιτήσουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτό το εργατικό ατύχημα δεν είναι από τα πρώτα, ούτε είναι κάτι άγνωστο πλέον για την Ελλάδα, καθώς κάθε χρόνο γίνονται πάνω από 150 εργατικά θανατηφόρα ατυχήματα στη χώρα μας. Απλά είναι κάτι το οποίο είναι κοντά μας πλέον. Και είναι κάτι το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πει πολλές φορές, ότι οι συνθήκες οι οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι πλέον είναι πάρα πολύ άσχημες. Γι' αυτό και πρέπει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να οργανωθούν και να απαιτήσουν τουλάχιστον να διασφαλίζει τη ζωή τους στα μεροκάματα πείνας που ούτως ή άλλως παίρνουν.